ΑΟΚ. Πάμε να δούμε την 11η παρατασιόν εκεί από Βασιλείου για του Γηπεδούχου. Ο Κατσιμίτρο είναι κάτω τα δοκάρια. Ο Μαζολουξή δεξιά στην άμυνα. Ο Μπαχαρά κάνει ντεμπούτο αριστερά. Ο Οικονόμου με τον Μπάτζιου είναι δύο center back. Ο Μπρου, ο Μπουρσέλη και ο Τσέλιο η τριπλέτα στα χαφ. Και η πολύ επικίνδυνη τριπλέτα μπροστά στην επίθεση με τον Κουατέγκ στο ένα άκρο, τον Αμερικανό τον Έφορντ στο άλλο και τον Ιατρούδη στην κορυφή της επίθεσης σε σχήμα 4-3-3 για την ομάδα της Κρήτης. Ο Τάσος Παπαπέτρου είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης με βοηθούς τον Φωτόπουλο και την Δέτσι. Τέταρτος διαιτητής ο κύριος Ανδρέας Γκάμαρης. Όλοι από τον Σύνδεσμο Αθηνών. Και πάμε στην εντεκάδα του Γιώργου Παράσχου για τον Αστέρα Τρίπολης. Μια πολύ δυνατή εντεκάδα για την ομάδα της Αρκαδίας που θα ψάξει για ένα σκορ πρόκρισης από το σημερινό κιόλας παιχνίδι, αν τα καταφέρει. Αθανασιάδης στο τέρμα. Δεξιά στην άμυνα είναι ο Κότσιρας, αριστερά ο Μαρτίνεθ, ο Βλάχος με τον Τριανταφυλόπουλο, οι δύο center back. Βαλιέντε και Ιγκλέσιας, δίδυμο στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, με τον Καλτσά να παίζει από τα δεξιά, τον Τσιλιανίδη από τα αριστερά και ο Ρόλε θα έχει τον οργανωτικό ρόλο, παίζοντας πίσω από τον Μανιά που θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης. Την επίθεση του Αστέρα. Ναι, περνάει κάθε την πάσα στην μεγάλη περιοχή. Έβγαλε ο Τσιλιανίδη στα δεξιά, είχε ανέβει ο Κότσιρας, επικίνδυνα το γύρισμα. Κατάφερε να αποκρούσει και δεύτερη θετική επέμβαση σωτήρια από τον Κατσιμίτρο. Με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ ο Κατσιμίτρος και συνέχεια το δεύτερο σουτ κόντραρε σε αμυντικό. Το γύρισμα τώρα στο δεύτερο δοκάρι. Χάνεται και νέα ευκαιρία για τον Αστέρα καθώς προσπάθησε ο Μανιάς με προβολή να φτάσει την μπάλα. Για λίγο δεν την βρήκε. Παίζει η ομάδα της Τρίπολης, εφαρμόζεται και εδώ. Να δούμε εδώ το μακρινό σουτ έξω από την εστία, από τον Μπουρσέλη, ο οποίος δοκίμασε το πόδι. Και από Ιατρούδη. Να δούμε εδώ την προσπάθεια του Αστέρα, ο οποίος γίνει μπροστά απειλητικά. Λίγο δυνατή πάσα του Μανιά, ο Καλτσάς γυρίζει προς τα πίσω. Σέντρα στην καρδιά της περιοχής, έγινε η κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε. Τελέσκε και πλασάριστα το φάουλ από τον Τσιλιανίδη στα δεξιά. Βγήκε η σέντρα στο ύψος μικρής περιοχής, υπάρχει υπόδειξη για offside. Το γκολ δεν μετράει. Για τον κρυσμένο πλάγιο, μάλλον για τον Αστέρα. Εδώ βλέπουμε την σέντρα. Το θέμα είναι ποιος παίρνει την κεφαλιά. Ναι, ο Ιγκλέσιας, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος. Σωστή υπόδειξη. Σωστά ακυρώθηκε τον κόλ. Από τα δεξιά το γύρισμα Μανιάς με το πλασέ. Η μπάλα φύγει παράλληλα με την εστία. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα στο 15ο λεπτό. Κλήσεις. Οπότε το ντεμπούτο του δεν θα κρατήσει για πολλή ώρα. Εδώ μια προηγούμενη φάση, μια σέντρα στην μεγάλη περιοχή του Εργοτέλη. Φαίνεται να υπάρχει ένα τράβηγμα. Διαμαρτυρήθηκαν από την ομάδα της Τρίπολης για πέναλτι. Μπάλα στο παιχνίδι, έχοντας περάσει ως αλλαγή πριν από λίγο. Είναι επικίνδυνο το γύρισμα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ένα μαρκάρισμα παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου, και ενώ ο Κουατέγκ διαμαρτυρήθηκε την δεύτερη βοηθό της αναμέτρησης. Και η φάση με τον Κουατέγκ. Δεν φαίνεται από αυτό το replay σε ποιο ακριβώς σημείο γίνεται. Από εδώ θα φανεί καλύτερα εκτός περιοχής και μάλλον εύκολα πέφτει ο Κουατέγκ στο έδαφος. Βεβαίως με τον Βαλιέντε να πλώνει το πόδι για να μην πηγαίνει στην μπάλα. Επιμένει ο Αστέρας με το Ρόλε να περνά την πάσα από πλάγια θέση, έξω το σούτ από τον Γιάννη Κότσιρα. Πάντα είναι εκεί για να πάρει την πρώτη πάσα από τους δύο center back του Αστέρα. Πέρασμα στη μεγάλη περιοχή για τον Μανιά. Από πλάγια θέση το σουτ. Δύσκολη επέμβαση από τον Κατσιμίτρο, ο οποίος έδιωξε την μπάλα. Τσιλιανίδης. Και πάλι από τον άξονα. Από μακριά το σουτ. Ψηλά και μακριά από την εστία του Κατσιμίτρου. Ότι όντως ο Ιατρούδης έχει κληθεί να παίξει περισσότερο ο αριστερός χαφ σε τετράδα στο κέντρο. Για να δούμε εδώ το σουτ. Ψεφεύγει μακριά από το τέρμα. Έχει έρθει εδώ στην Κρήτη για να ψάξει για ένα σκορ πρόκρισης από σήμερα. Γέννη σέντρα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω, κόρνερ είναι. Έχει πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες σε αντίθεση με τον Τσέλιο, ο οποίος πάντως δεν έβγαλε την μπαλά μπροστά. Για τον Κουατέγκ, ο οποίος θα κάνει το σούτ, η προβολή από τον Μαζουλουξή, ο οποίος βρέθηκε στην μεγάλη περιοχή.
Είναι κοντά ο Ρόλε, προσφέροντας την επιλογή της κοντινής πάσας για το κόρνερ. Ο Τσιλιανίδης εκτέλεσε προς τα πίσω. Καλτσάς με την προσπάθεια, η επέμβαση από τον Ακατσιμίτρο και ο Μανιάς χάνει μία ακόμη πολύ μεγάλη ευκαιρία, προκαλώντας μεγάλο εκνευρισμό, αν κατάλαβα καλά, στο Γιώργο Παράσχο. Το δρόμο προς τα δίκτυα του Κατσιμίτρου. Ξανά προς τα απειλητικά η ομάδα της Τρίπολης με τον Τσιλιανίδη να σουτάρει, μπάλα έχει κοντράρει, νέο κόρνερ. Ο Ζουλουξής προλάβε και έκοψε. Ο Αστέρας λοιπόν συνεχίζει με τον Αθανασιάδη στο τέρμα. Έγινε το κλέψιμο της μπάλας. Έχουμε την ευκαιρία για τον Εργοτέλη με τον Ακαπνίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή να ελίσσεται. Θα σταθεί όρθιος. Παίζεται, λέει ο Παπαπέτρου. Εστίας από τον Βαλιέντα. Για να δούμε. Καπνίδης εδώ εκμεταλλεύεται την αδράνεια του Τριανταφυλόπουλου. Έχασε την ισορροπία του στη συνέχεια και ο έτερος σέντερ μπακ ο Βλάχος. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια παράβαση. Ίσως από αυτό το replay να δούμε ψηλά αν υπάρχει τράβηγμα από τον Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος γύρισε για να καλύψει. Θα έλεγα ότι η αντίδραση του Καπνίδη, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του, είναι αυτή που μάλλον μαρτυρά ότι δεν αισθάνθηκε ο ίδιος ότι δέχθηκε αντικανονικό μαρκάρισμα. Υπάρχει ένα κράτημα από το χέρι. Καλτσά να γυρίσει την μπάλα στον άξονα. Πήρε ο Ρόλε. Αύξηση για τον Μαρτίνεθ. Με την πρώτη ευκαιρία θα δούμε βεβαίως την προηγούμενη φάση. Μακρινό σουτ, σιρτό, αλλά περνάει εκτός. Στις δύο πτέρυγες είναι ο Καλτσάς με τον Τσιλιανίδη και στην κορυφή της επίθεσης ο Μανιάς. Μπροστά τώρα ο Αστέρας. Ένα πέσιμο από τον Μαρτίνεθ. Η μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ από τον Ρόλε για το 0-1. Σε μια φάση στην οποία αρχικά φάνηκε να ζητούν πέναλτι για το μαρκάρισμα πάνω στον Μαρτίνεθ οι φιλοξενούμενοι. Αυτό το παιχνίδι ο Παπαπέτρου, η μπάλα στρώθηκε στον Μαρτίν Ρόλε και με πλασέ μέσα από την μεγάλη περιοχή ο Αργεντινός μέσος επιθετικός ανοίγει το σκορ στο 50 για τον Αστέρα. Φάση που ξαναβλέπουμε. Ωραίο τα κουνάκια από τον Μανιά. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πάνω στον Μαρτίνεθ, ο οποίος έπεσε πολύ εύκολα σε μια προσπάθεια να εκβιάσει το σφύριγμα από τον διαιτητή. Μανιάς με τον τακουνάκι, περνάει η μπάλα, στρώνεται για τον Ρόλε, ο οποίος πλασάρει εύστοχα στη δεξιά αγωνία για να γράψει το 0-1. Και βλέπουμε στο ξεκίνημα, στην πρώτη πάσα που γίνεται προς τον Μανιά, είναι οριακή φάση, ήταν στην ευθεία πάντως. Θα πρέπει να μετρήσουμε τα χιλιοστά εκεί. Τώρα έχει γυρίσει όλος ο Αστέρας πίσω στην άμυνα. Μπουρσέλης εκτέλεσε η μπάλα, κεφαλιά έξω. Out είναι, μεγάλη ευκαιρία για χέρι του Τριανταφυλόπουλου, ο οποίος αλήθεια είναι ότι χαμήλωσε το κορμί του για να κόψει την μπάλα. Βγαίνει μπροστά απειλητικά ο Αστέρας. Ο Καλτσάς στη μεγάλη περιοχή, το σουτ με το αριστερό πάνω στον Κατσιμίτρο. Τώρα μπροστά ο Εργοτέλης με τον Μπουρσέλη. Ωραία κίνηση από τον Ιατρούδη, ο οποίος κάνει το σουτ έξω. Πήρε στο βάθος ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Πέρασε στο παιχνίδι, θυμίζω, πριν από λίγο αντί του Ιγκλέσιας. Προσπάθεια με σουτ μακριά από την εστία από τον Τσιλιανίδη. Επίθεση αυτή. Ο Ρόλε ίσως σε μία από τις τελευταίες του ενέργειες στο παιχνίδι. Πέρασε την πάσα δίπλα, το γύρισμα στο πρώτο δοκάρι από τον Μανιά. Είναι κόρνερ. Ξανά Κουατέγκ, ο οποίος προσπάθησε να κάνει την τρίπλα, δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Χάθηκε σε επικίνδυνο σημείο η μπάλα εδώ για τον Εργοτέλη. Θα γίνει το σούτ έξω. Επιθετικά είπαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο αγωνιζόταν περισσότερο στον άξονα. Τελέσκε το φάουλ. Καλό γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Ψηλά η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Μετά από ώρα μια καλή ευκαιρία. Πέρασε η μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Θα γίνει το σούτ έξω. Λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Πολύ καλή ευκαιρία στο 86. Τρία τελικά τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως δείχνει ο τέταρτος. Πάσα μπροστά. Δεν υπάρχει offside. Θα γίνει το σούτ ψηλά πάνω τα δοκάρια. Χάθηκε εδώ η ευκαιρία για τον Εργοτέλη με τον Καπνίδη και πάλι. Η ομάδα μπορεί να προκριθεί. Σίγουρα πάντως δυσκόλεψαν αρκετά τα πράγματα για την μεγάλη ευχάριστη έκπληξη του φετινού κυπέλου, τον Εργοτέλη, ο οποίος θα γνωρίσει την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης. Εδώ η κυρία Δέτση είχε σωστή υπόδειξη στην τελευταία φάση για το offside. 0-1 το τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα μάτς που κρίθηκε στο 50 λεπτό από ένα γκολ του
Μαρτίν Ρόλε για έναν Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, πέρα από τον γκολ.